ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Καλό μεσημέρι φίλοι μας, Πειραϊκή Εκκλησία, ραδιοπαραμυθία. Με τον Βαγγέλη τον Σφακενάκη να φροντίζει την όμορφη μουσική, τη Φίβη την Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για να επικοινωνείτε μαζί μας, τηλεφωνήστε στο 210-4118-602 και 640, εσωτερικό 1. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γανωτή για το πόσο εμείς οι χριστιανοί είμαστε αποκαρωμένοι. Δηλαδή πόσο δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά και πόσο αυτό μας κάνει να έχουμε τάσεις λιποθυμίας. Και στο ξεκίνημα, δύο βιβλία από τις εκδόσεις Άθος σας προτείνουμε που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και μας προσφέρουν μια όμορφη συντροφιά. Happy End του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη με πνευματικές συμβουλές για την καταπολέμηση του άγχους και της κατάθλιψης και Τα λουκουμάκια της ψυχής της Αγγελικής Δελεχά. Ένα πανέμορφο κέρασμα με χρωμοσελίδες και πνευματικές φράσεις για ψυχαγωγία και χαλάρωση για μικρούς και μεγάλους. Ζητήστε από τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία και τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-300 για να κάνετε παραγγελίες. Κύριε Γανωτή, χαίρετε. Χαίρετε. Γιατί είμαστε έτσι, κύριε Γανωτή, γιατί κόπηκε το κέφι των ανθρώπων να κάνουν πνευματική ζωή? Είδατε, κάνει εντύπωση αυτό, γιατί όπου βρεθεί άνθρωπος να μην έχει κοπεί το κέφι του, μας κάνει κατάπληξη. Αυτή είναι η Άγιοι μας. Όταν πήγαινε κανείς κοντά στον Άγιο Παΐσιο ή στον Άγιο Πορφύριο, ανάπνεε μια χαρά, έτσι σαν μια πρωινή δροσιά, σαν ένα πανηγύρι, σαν μια ατμόσφαιρα γάμου. Και έλεγε κανείς, κοίταξε αυτοί οι άνθρωποι πώς είναι. Και ο πατήρ Ιάκωβος έφερε κάποτε έναν νεαρό επάνω εκεί στην Εύβοια και για πρώτη φορά το παιδάκι αυτό λειτουργήθηκε και κοινώνησε. Και μετά βγήκε έξω και δεν χωρούσε ο τόπος να σταθεί από τη χαρά του. Και βγαίνει και ο πατήρ Ιάκωβος έξω. Του λέει, πώς νιώθεις? Λέει το παιδί, υπέροχα, λέει, αυτή πρώτη φορά τόσο υπέροχα. Και του λέει ο Άγιος, εγώ έτσι νιώθω κάθε μέρα. Και λέω, πώς καταφέρνει αυτός και νιώθει κάθε μέρα έτσι? Είναι πρόβλημα, διότι υπάρχει πραγματική έλλειψη διάθεσης σωτηρίας στον χριστιανικό κόσμο. Αλλιώς πάρα πολλά προβλήματα θα ήταν λυμένα. Κυρία Σοφία, εάν κανείς διακριτικά βέβαια περιηγηθεί τις διάφορες οικογένειες, θα διαπιστώσει με τρόμο ότι ελάχιστες οικογένειες είναι σχετικά ευτυχισμένες. Οι περισσότερες βρίσκονται μέσα σε μια κατάσταση άγριας συμπλοκής ή ατονίας. Η ατονία αυτή που φέρνει στην πνευματικότητα έχει συνέπειες. Ποιες συνέπειες? Όποιοι πειρασμοί προσβάλλουν τον άνθρωπο που είναι άτονος στη χριστιανική ζωή, τον κερδίζουν.
Ό,τι σου έρθει δηλαδή, δεν μπορείς να πεις όχι, δεν θα το κάνω. Όταν η γυναίκα του Πετεφρή προκάλεσε τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο και εκείνος το άκουσε, πετάχθηκε πάνω και λέει πώς ποιήσω το ρήμα τούτο ενώπιον του Θεού μου, του ζώντος. Άρα τι τον κρατούσε, ο ζωντανός Θεός μέσα του. Εμείς δεν έχουμε το ζωντανό Θεό μέσα μας. Και όποιος μας προκαλέσει, μας προτείνει να κάνουμε κάτι κακό, δεν έχουμε τη δύναμη να αντισταθούμε. Θα πει, έλα καημένε τώρα. Με ένα καημένε τώρα ρίχνει όλα τα κάστρα μας. Και γι' αυτό η ζωή μας είναι άσχημη και ευτυχώς εντός εισαγωγικών έχουμε τους πολιτικούς μας για να λέμε ότι να αυτοί μας θα μας σώσουν. Όχι, θα μας σώσουν, ή αυτοί φταίνε και δεν είμαστε χαρούμενοι. Ενώ ο άλλος είναι χαρούμενος και ας είναι μέσα στη φυλακή και ας είναι σε τόσα βάσανα. Έχω δει αρρώστους ξαπλωμένους στα κρεβάτια τους να λάμπουν από χαρά και να σου μεταδίδουν χαρά. Άρα κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν θα μπορούσε να μας χαλάσει το αίσθημα της ευτυχίας εάν εμείς ήμασταν ζωντανοί χριστιανοί, ξεκινώντας από εκείνο το αίτημα, το έμφυτο που έχει ο κάθε άνθρωπος, το κάθε παιδάκι όταν γεννιέται στη ζωή αυτή, που θέλει να ζήσει μέσα σε έναν θρίαμβο χαράς και ευτυχισμένων επεισοδίων, καταστάσεων. Το κάθε παιδί. Και να είναι φτωχά παιδιά, να είναι στερημένα, να έχουν προβλήματα, αλλά να αναπνέουν ευτυχία και να απαιτούν ευτυχία. Βεβαίως. Γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά ακόμη και στον πόλεμο θέλουν να παίξουν. Ακόμη και στην Αφρική είναι χαρούμενα που παίζουν και ας πεινάνε. Ναι. Βέβαια. Έτσι. Βεβαίως. Έχω δει μια φωτογραφία στο περιοδικό Πάντα τα Έθνη που είναι ένα φορτηγό που έχει πάνω ένα βιτίο, κουβαλάει νερό στα χωριά που δεν έχουν νερό. Στην Αφρική και να μην έχεις νερό να πιείς. Αλλά είναι τόσο λίγο το νερό αυτό για τόσο μεγάλα χωριά που δεν ξεδιψούν τα παιδάκια. Και τα έχω δει να σκαρφαλώνουν από πίσω στην καρότσα και να βάζουν το στοματάκι τους εκεί στη βίδα που στάζει λίγο το νεράκι, λίγες σταγόνες στάζει, δεν κλείνει απόλυτα. Και βάζουν το στόμα τους να ρουφήξουν λίγο νεράκι. Τι τα λέω σε εσάς που τα έχετε ζήσει, αλλά θέλω να τα λέω και για τους ακροατές μας. Και όμως αυτά τα παιδιά όταν γυρίσουν τους, πίσω να κοιτάξουν αυτόν που τα βιντεοσκοπεί, κάνουν ένα χαμόγελο με κάτι κάτασπρα δόντια και λέει κανείς πού το βρήκαν το χαμόγελο όταν μπορούν να διψάσουν από τις σταγόνες που τρέχουν από το σωλήνα. Έτσι είναι. Εμείς γεννιόμαστε όλοι οι άνθρωποι με ένα αίτημα μιας μεγάλης ευτυχίας, ενός θριάμβου ευτυχίας. Το ζητάμε αυτό το πράγμα. Και όσο το στερούμαστε, το ζητάμε περισσότερο. Και έτσι ζούμε μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα. Όταν πραγματοποιηθεί το υποκατάστατο αυτής της ζητούμενης ευτυχίας που είναι η οικονομική ευμάρεια, τότε δεν είναι που θεραπεύεται η δίψα μας για ευμάρεια οικονομική, αλλά ατονεί και η αναζήτηση αυτής της ευτυχίας. Είναι, μένουμε αποκαρωμένοι σαν τον άνθρωπο που έχει ρίγος και μένει ακίνητος γιατί δεν αντέχει, με κάθε κίνηση του νιώθει το κρύο περισσότερο. Έτσι και εδώ ο άνθρωπος του πολιτισμού μένει αποκαρωμένος. Προσπαθεί να μην ζητάει τίποτε άλλο, να μην
ελπίζει σε τίποτε, να μην διεκδικεί τίποτε από το φόβο του. Ένα μέρος είναι αυτοί που το κάνουν αυτό. Από το φόβο του μήπως κάποια αλλαγή πάει στο χειρότερο και χάσουν αυτό το ελάχιστο που έχουν κερδίσει. Άλλοι πάλι δείχνουν αντριάδα και πολεμούν να κατακτήσουν όχι την ευτυχία που έχουν ανάγκη, αλλά την ευτυχία που η προπαγάνδα τους λέει ότι αυτό είναι η ευτυχία. Ανοίγει κανείς τα περιοδικά και βλέπει να διαφημίζονται τόσα αγαθά που αυτό είναι μια ρητορική με την οποία πείθει ο κόσμος, τον καθένα αναγνώστη, ότι η ευτυχία κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα αντικείμενα, τα μηχανήματα, τα κομφόρ που λέμε, που διαφημίζονται. Και λαχταράει να τα αποκτήσει. Όταν δεν μπορεί να τα αποκτήσει, μένει αποκαρωμένος, περιμένοντας να περάσει η ζωή και να μην νιώθει την έλλειψή τους. Και τα ναρκωτικά είναι ένα τέτοιο αποκάρωμα. Σου λέει εδώ σταμάτα, μην προχωρείς παραπέρα, δεν θα το κατορθώσεις και θα έχεις ταλαιπωρίες, μείνε εδώ. Και ο κόσμος ζει έτσι. Και οποιοδήποτε άνθρωπος, μάλιστα αν θα λέγαμε ότι ένας άνθρωπος έρχεται από έναν άλλον κόσμο και περπατήσει στους δρόμους μας, θα διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι ζουν με ένα αίσθημα στέρησης της ευτυχίας. Και υπάρχει η προσφορά. Σε μας υπάρχει η προσφορά. Σκέφτομαι ότι σε αυτό το στέρημα της ευτυχίας ζούσαν και οι αρχαίοι μας, οι πρόχριστου άνθρωποι. Και κάνανε διάφορες θεωρίες ευτυχίας. Ας πούμε, η φήμη της μεγάλης παλικαριάς, η φήμη της νίκης, η φήμη της κατάκτησης του άλλου ανθρώπου και της ισόρευσης του πλούτου, όπως ο Κρίσος ας πούμε. Όλα αυτά είναι κύβδηλες ευτυχίες που τις έχει επιβάλει μια προπαγάνδα στον άνθρωπο. Και για αυτή την προπαγάνδα είναι που σκοτώνονται οι άνθρωποι. Και εμείς ξέρουμε ότι εκείνοι δεν είχαν τίποτε άλλο εκτός από την προπαγάνδα. Για σκεφτείτε ότι δεν είχαν απολύτως τίποτε άλλο εκτός από την προπαγάνδα που τους λέει ότι εάν είσαι πολύ παλικάρι και νικήσεις τον άλλον δίπλα και του πάρεις τα αγαθά του, αν είσαι βασιλιάς και έχεις σωρό από αγαθά και δεν ξέρεις τι να τα κάνεις, τότε είσαι ευτυχισμένος. Γι' αυτό είπε και ο Σόλων, λέει, μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Και αυτός βέβαια λανθασμένα πληροφορημένος, γιατί νόμιζε ότι εάν ως την τελευταία σου πνοή έχεις τα αγαθά, έληξε το πρόβλημα, γιατί δεν ξέραν τίποτα για πέρα από τον άλλον κόσμο, αλλά για την άλλη ζωή του ανθρώπου. Όμως και σήμερα καίγαν ότι οι χριστιανοί, εμείς που γνωρίζουμε το ότι υπάρχει το πέρα από αυτή τη ζωή, και πάλι πέφτουμε σε αυτή την παγίδα που έπεσε ο Σόλων. Βέβαια, γιατί ο αιώνας της πληροφορίας, όπως είναι οι τελευταίοι αιώνες, μας πείθει ότι εκείνο που έχουμε χρέος είναι να γνωρίσουμε διανοητικά αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα γευτούμε, να τα ζήσουμε, αλλά να τα κατακτήσουμε διανοητικά. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο που λένε ότι κάποιος κυνηγός κυνηγούσε λιοντάρια και του είπε ένας, έλα να σου δείξω ένα λιοντάρι, και λέει όχι, όχι, λέει, μόνο τα ίχνη του να μου δείξεις, γιατί φοβόταν να πλησιάσει το λιοντάρι. Έτσι και εδώ πέρα ο σημερινός άνθρωπος έχει αναγάγει την γνώση, δηλαδή την πληροφόρηση, όχι τη γνώση, σε ίστατο, σε ύπατο ιδανικό. Και ενώ ο ίδιος πεινάει από ευτυχία, μπορεί να σε αναπτύξει λεπτομερώς σε ολόκληρα βιβλία
πως οικοδομείται η ευτυχία, αλλά δεν θέλει να τη γευτεί. Τρέβατε. Και μένει σε στέρηση και είναι αδύνατοι οι χριστιανοί έτσι. Δεν είναι χριστιανοί στα λόγια μόνον. Και δίπλα τους υπάρχει και πόνος, υπάρχει και μοναξιά, υπάρχουν και τόσα προβλήματα στους ανθρώπους. Και ξέρουμε ότι το να παρασταθείς δίπλα στον κάθε πονεμένον είναι ένα μεγάλο πανηγύρι της ψυχής. Το ξέρουμε από τις μικρές δοκιμές που κάνουμε στην αρχή, όταν δώσουμε κάτι στο γείτονα που χρειάζεται ή όταν δώσουμε μια μικρή βοήθεια και νιώθουμε αμέσως ένα συγκλονισμό χαράς, ότι αν κάνουμε κάτι μεγαλύτερο που να μας λείψει, να νιώσουμε τη στέρησή του, θα πλαντάξουμε από χαρά. Και το ξέρουμε, αλλά το να το ξέρουμε δεν αρκεί. Ποιο είναι το επόμενο? Είναι μια κοσμική, ναι, θεώρηση, ας πούμε, αιτία για να κατακριθούμε, αλλά όχι πνευματική. Ξέρουμε ότι, ας πούμε, η Ευρώπη με όλες τις δυσκολίες που έχει και τις φτώχες της και τα κοινωνικά της προβλήματα και τους πρόσφυγες, μπορεί να ταΐσει άλλη μια Ευρώπη. Και ενώ ξέρουμε ότι έχουμε τόσο μεγάλη δύναμη που αν συνδυαστεί με την αγάπη θα αλλάξει το πρόσωπο της γης, δεν το κάνουμε. Κάπου διάβαζα... Δεν το κάνουμε γιατί νομίζουμε ότι η αγάπη είναι μια αρετή. Και μάλιστα μια αρετή που έχει όρια. Ενώ η αγάπη δεν είναι αρετή, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κύριε Γανωτή, στον... ναι. Διάβαζα τις προάλλες ότι ο κάθε Έλληνας είναι 17 φορές πιο πλούσιος από τον κάτοικο της Σιέρα Λεόνε. Ναι, βέβαια. Και ναι. Έχετε δίκιο, όχι μια Ευρώπη μπορούμε να ταΐσουμε, έτσι, μια Ευρώπη. Ναι, ναι, εγώ μιλούσα με κάποια γυναίκα από τη Σιέρα Λεόνε και μου τα έλεγε αυτά, αλλά νόμιζε ότι μου λέει παραμύθια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Το γράφουν και, δηλαδή, οι μετρήσεις το γράφουν αυτό. Λέω, από πού είσαι, μου λέει, από το βουνό του Λιονταριού. Και ήταν το Σιέρα Λεόνε στη μετάφραση νεοελληνική. Λοιπόν, και μεταξύ μας, ξέρετε πως οι άνθρωποι κάθονται πίσω από τα παράθυρά τους μόνοι τους και μελαγχολικοί, χωρίς συμπαράσταση, χωρίς παρέα, χωρίς να τους βλέπει κανείς. Δεν είναι ανάγκη να στερήσεις από τον εαυτό σου από πλούτη. Μπορείς όμως να σταθείς κοντά σε άνθρωπο που έχει μοναξιά και θα πάρεις και εσύ 100% ωφέλη από αυτό. Κι όμως μένουμε έτσι. Υπάρχει ένα αποκάρωμα, μια γενική απογοήτευση που συμπαρασύρει και χριστιανούς μαζί. Το βλέπω όταν στις πόλεις μέσα, όταν σχολάσει η εκκλησία, ελάχιστοι μένουν παραπίσω να μιλήσουν λιγάκι. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, σηκώνται και εξαφανίζονται, λέω, σαν να πήραν ειδοποίηση ότι θα εκραγεί μπόμπα. Ενώ έχουν να πάνε να κλειστούν στη μοναξιά τους πάλι οι άνθρωποι. Και η ευτυχία είναι στην παρέα. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα ευτυχίας και δεν έχουμε την τόλμη να σπάσουμε την ακινησία μας, να ξετσιπωθούμε λιγάκι, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν υποταχθεί στο μηδενισμό αυτόν ηρωνεύονται πικρά, έτσι, οδυνηρά τους ανθρώπους που βγαίνουν λίγο από την πεπατημένη, που θα γυρίσει να πεις, τι κάνετε κύριε, λέει, σου λένε οι άλλοι, το ξέρεις τον κύριο? Όχι. Πότε, πώς του μιλάς? Α, έτσι, απαγορεύεται να μιλώ σε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω. Θα τον μάθω τώρα. Άντε, χαζός είσαι, ας πούμε. Έτσι. Το βλέπουμε και στα ταξίδια αυτό.
Το βλέπουμε και στις παλιές εποχές, κύριε Γανωτή. Στις παλιές εποχές οι άνθρωποι νιώθαν ως γνωστοί. Οι ιονοί συγγενείς ήταν όλοι οι άνθρωποι. Ακόμη και στα χωριά βλέπουμε τα παιδάκια σήμερα, στα χωριά ας πούμε του Αγρινίου που είναι ο σύζυγος. Τα παιδάκια τα μικρά σου λένε «Γεια σας» και ας μη μας ξέρουν. Βέβαια. Ή οι γιαγιάδες θα πούν «Ποιανού είσαι εσύ, παιδί μου». Βέβαια. Τα παιδάκια, γιατί είναι φυσιολογικοί άνθρωποι, είναι ακόμα αχάλαστοι. Αχάλαστοι. Και αυτό που είπατε για την παρέα, κύριε Κώστα, έχει μεγάλη σημασία. Είπατε ότι η ευτυχία είναι η παρέα και θυμόμαστε το Παπαδιαμάντι που όλοι πηγαίναν στα ξοκλήσια και στα προσκυνήματα παρέα. Και ήταν όλους γνωστοί όλοι. Μια γυναίκα είχε τον άντρα της με χολέρα, τότε στην επιδημία του χολέρας, και ήταν στην Αθήνα, στην Κεσαριανή. Λέει, τον σήκωσε, τον έβαλε μέσα στο κάρο και πήρε το κάρο, το μαστίγιο και οδήγησε το άλογο στην Κεσαριανή πάνω στο μοναστήρι. Είναι το έργο του Παπαδιαμάντη, «Η Χολεριασμένη». Εκεί λέει, τον πήρε τον άνθρωπο με δυσκολία, βέβαια τον κατέβασε και τον πήγε μέχρι εκεί που είναι η πηγή που βγαίνει το νερό, ναι, και που είναι περιστέρια φωλιασμένα μέσα στο βάθος της σπηλιάς, και λέγανε ότι όταν βγαίνει το περιστέρι έρχεται η θεραπεία για τους αρρώστους. Και πραγματικά λέει, αφού μείνανε εκεί μια μέρα και καθίσαν στα χορταράκια και φάγανε, ναι, σήκωσε τον άντρα της, τον έβαλε στο καρότσι και πήγαν στο σπίτι. Και την άλλη μέρα ήταν καλά ο άνθρωπος. Και δεν πλάνταξε, ας πούμε, να πει πω, τι έγινε, να το πούμε στις εφημερίδες, τίποτα. Σου λέει, αρρώστησε ο άνθρωπός μας, πήγαμε στην εκκλησία με την αγάπη των άλλων, με την πίστη ότι ο Θεός μας λυπάται και προνοεί για μας, πήραμε τη θεραπεία μας και γυρίσαμε στο σπίτι μας. Αυτά τα πράγματα χάθηκαν και πέφτουν τώρα εκατομμύρια στους γιατρούς για να κάνουν τα κόλπα της επιστήμης. Γιατί νομίζουμε ότι η επιστήμη θα μας λύσει τα προβλήματα, γιατί όπως η πολιτική? Γιατί η επιστήμη κολακεύει τον εγωισμό μας. Την επιστήμη την κυβερνάμε εμείς. Βέβαια δεν την κυβερνάμε εμείς, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι την κυβερνάμε εμείς. Εγώ ξέρω γιατρούς, όπως ήταν ο Λουκάς, ο γιατρός της Κριμαίας, ο επίσκοπος. Της Κριμαίας, ναι, που πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση έκανε την προσευχή του και δεν έκανε επέμβαση χωρίς να έχει την Παναγία κρεμασμένη απέναντι στον τοίχο, μέσα στον σταλινισμό που το απαγορεύανε. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο απέκτησε και τη φήμη του γιατρού, του μεγάλου γιατρού. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως το αγνοεί ο κόσμος, γιατί σου λέει, αν το κάνω έτσι θα με κοροϊδέψουν ότι δεν πιστεύω στην επιστήμη ως θεότητα. Ως θεότητα. Ότι είναι μια απόλυτη αξία, δηλαδή. Ότι μόνο με την επιστήμη μπορούμε να ζήσουμε. Το κυριότερο όμως είναι ότι επειδή δοκιμάζουμε αλλεπάλληλες αποτυχίες αυτής της θεωρίας μας και αυτής της στάσης μας για τη ζωή, συνέχεια, επειδή αυτό θα έπρεπε λογικά σκεπτόμενοι, μόνο λογικά, να πούμε πρέπει να ζητήσουμε άλλη πηγή ευτυχίας και να αναζητήσουμε την πίστη. Δεν το κάνουμε όμως. Σκεφτείτε ότι ξεκίνησε ο δεύτερος, ο 20ος αιώνας με μια θρησκευτική, σε ένα θρησκευτικό παραλήρημα λατρείας της επιστήμης. Γι' αυτό και νικούσαν οι Γερμανοί στην αρχή τους πάντες. Γιατί πίστευαν ότι είναι οι μύθεοι λάτρες της θεότητας της επιστήμης. Και ενώ το πίστευαν αυτό,
προχωρούσαν ραγδαία και όλοι με έναν έντρομοι μπροστά τους. Και ύστερα ήρθανε οι αποτυχίες τους, η μια μετά την άλλη, οι συμφορές τους. Και θα έλεγε κανείς ότι το επέτρεψε αυτό ο Θεός για να διδαχθούν ότι αυτό το μεγάλο ιδανικό της επιστήμης, της πολιτικής, της οργάνωσης κτλ. Δεν εξασφαλίζει την ευτυχία. Δεν είναι εκεί πάντως η ευτυχία. Ήταν μάθημα αυτό για όλο τον κόσμο. Σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι επιστήμονες στην Ελλάδα χαίρονταν όταν μαθαίναν από το ραδιόφωνο ότι προχωράει η Γερμανία και κερδίζει έδαφος. Γιατί αυτό? Οι περισσότεροι ήταν γερμανόφιλοι. Γιατί πιστεύουν ότι είναι πιστοί μιας θρησκείας που έχει ως κέντρο λατρείας στη Γερμανία. Έτσι νιώθανε. Ναι. Να τα λοιπόν, λάθη ας πούμε. Να τα ναι. Λάθη. Αυτά είναι λάθη. Είναι λάθη που στήκησαν μερικά εκατομμύρια νεκρούς. Ναι. Είναι δηλαδή μεγάλα λάθη που είχαν μεγάλες τραγωδίες. Εγώ σας μιλώ αυτή την ώρα από ένα χωριό του Πηλίου, αν θέλετε το βάζετε αυτό. Βεβαίως. Που μπήκαν οι Γερμανοί μέσα και συνέλαβαν 130 τόσους κατοίκους, άντρες, και τους σκότωσαν σε ένα δέντρο. Τους έστειναν και τους σκότωναν όλους και τώρα είναι μια τεράστια πλάκα με τα ονόματά τους των σκοτωμένων. Καταλάβατε τι συμφορά ήρθε στον κόσμο επειδή οι άνθρωποι λατρεύαν την επιστήμη. Και είναι τέτοια η δύναμη και η φορά που έχουν ότι ώστε το 45 τέλειωσε ο πόλεμος, από το 50 άρχισαν να σειραίουν στη Γερμανία πλήθη ανθρώπων για να απολαύσουν τα αγαθά της επιστήμης. Να δουλέψουν στις βιομηχανίες, να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν τους πέρασε αυτή η πίστη, η λανθασμένη πίστη. Δεν τους πέρασε. Γι' αυτό και έρχονται και άλλες συνέπειες και άλλα δεινά από εκεί και ύστερα. Τι δεινά έρχονται δηλαδή μετά από αυτή την θεοποίηση της επιστήμης? Δηλαδή ή θα έρθουν? Ναι. Τόση πόλεμοι, για σκεφτείτε. Πόσοι πόλεμοι γίνανε και επιδημίες σαν αυτή που περάσαμε μάλλον τελευταία στον κόσμο όλων, και συμφορές που οι άνθρωποι πλέον με την ατονία που τους έχει δημιουργήσει η έλλειψη σωστής σχέσης με το Θεό, περνάνε χωρίς να το αντιλαμβάνονται, δηλαδή τα περνάνε σαν περιπτώσεις ατομικής δυστυχίας. Έχουμε ας πούμε 3 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθαίνουν από το κάπνισμα κάθε χρόνο στον κόσμο. 3 εκατομμύρια εκτρώσεις. Έχουν πλέον τα περισσότερα, τα 80% των αγοριών κυρίως της κάθε οικογένειας να μην είναι καλά στην υγεία τους, στα νεύρα τους. Και μάλιστα ευημερουσών οικογενειών. Ναι, βλέπετε, αυτά έχουμε κάνει μία αναισθησία. Να τα περνάμε με χαμηλό ένταση. Και έτσι αντέχουμε μια ζωή που η καρδιά μας αναστενάζει και η σκέψη παραμερίζει τις εικόνες και τις ιδέες που τις γεννιούνται από τη δυστυχία. Αλλά ο κόσμος ουσιαστικά ζει σε μεγάλη δυστυχία και προσπαθεί να απαλείψει αυτό με τα διάφορα μέσα ψυχαγωγίας που διαθέτει η εποχή μας. Κύριε Γανωτή, σε αυτές τις περιπτώσεις ας πούμε, οι άνθρωποι τρέχουν στους ψυχολόγους, έτσι, και δεν πηγαίνουν στους ιερείς. Και δεν το λέμε έτσι απλά αυτό. Υπάρχει λόγος ίσως που δεν πηγαίνουν και στους ιερείς και ψάχνουν να βρουν. Αυτό που υπονοείτε εσείς που υπάρχει λόγος είναι η ανεπάρκεια πολλών ιερέων. Ξέρετε όμως ότι όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη μετάνοιας,
και ο ανεπαρκής ιερέας είναι πολύτιμος, διότι τη μεγαλύτερη δουλειά την κάνει το πετραχύλι του. Καταλάβατε, γιατί όταν οι γιατροί μας είναι επαρκείς, οι δικαστικοί μας είναι επαρκείς, όσοι υπηρετούν σήμερα τον κόσμο, τον υπηρετούν σε ένα περιορισμένο βαθμό ώστε να έχουν τις λιγότερες δαπάνες οι ίδιοι και οι λιγότερες απόλυτες και τις περισσότερες απολαβές. Αυτό είναι ένας κανόνας της πολιτικής οικονομίας που ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Βλέπετε και οι δάσκαλοι, αν κάναν τη δουλειά τους με ενθουσιασμό πνευματικών, θα ήταν παράδεισος στα σχολεία και τα παιδιά θα τρελαίνονταν μαζί τους. Θα το έχετε προσέξει, σε όποιο σχολείο υπάρχει ένας δάσκαλος που τα αγαπάει σοβαρά τα παιδιά, τα παιδιά του το δείχνουν ότι είναι ευγνώμονες. Τον ξεχωρίζουν από τους άλλους. Ακόμη δέστε, όπου έχουμε διαζύγια, που να είναι ένας γονιός που δεν το προκαλεί αλλά το υφίσταται το διαζύγιο, τα παιδιά πάνε κοντά σε αυτόν το γονιό, δεν πάνε κοντά στον άλλον. Και γιατί με συμβαίνει? Μια παρόρμηση βαθιά ψυχολογική και ανθρωπολογική ακόμα. Γιατί λέτε ότι συμβαίνει αυτό? Γιατί τους πληροφορεί μέσα τους η ψυχή τους ότι η ευτυχία, όσοι μπορούν να περισσώσουν, βρίσκεται κοντά στο θύμα και όχι κοντά στο θήτη. Πάντως η κοινωνία δεν μας το διδάσκει αυτό, έτσι? Δεν το διδάσκει, αλλά υφίσταται ανελιπώς, χωρίς εξαίρεση σχεδόν. Γιατί δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, κύριε Γανώτη, οργάνωση της ενοριακής ζωής, έτσι ώστε να μην είμαστε λιποθυμισμένοι χριστιανοί, όπως είπατε στην αρχή? Γιατί είμαστε ηθικολόγοι. Νομίζουμε ότι αυτό είναι ηθικόν απλώς και ως ηθικόν οφείλουμε να το υποστούμε. Όπως υφίσταται κανείς οποιοσδήποτε ηθικές δεσμεύσεις. Εάν όμως ήταν ζωντανός Χριστός μέσα μας, θα τρελαινόμασταν από λαχτάρα να συμπαρασταθούμε στον πονεμένο αδερφό μας. Γιατί η κυριότερη λειτουργία της ενορίας είναι η θεραπεία των βασάνων και των θλίψεων των ενωρητών. Η ηθικολογία είναι υποκατάστατο τις θρησκείες, γι' αυτό πολλές φορές και η θρησκεία υποκατάστατο της πίστης, της αληθινής. Γι' αυτό και βλέπετε σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση θερμή με την Εκκλησία, βλέπετε να γίνονται εκεί ευεργεσίες διάφορες και λέει έδωσε τόσα για εκεί, τόσα για εκεί. Πώς τα έδωσε? Τα έδωσε για να καλύψει το κενό της απουσίας πνευματικής ζωής. Ενώ πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καλό και κακό. Μάθαμε από τα αρχαία χρόνια να λέμε ότι υπάρχει το καλό και το κακό. Εμείς λέμε υπάρχει Χριστός και μη Χριστός. Όταν ξέρουμε ότι ο διπλανός μας είναι Χριστός, ότι η αγάπη μας για Αυτόν είναι Χριστός, ότι η Εκκλησία είναι Χριστός και όχι ένα κτίριο και με όλα τα κομφόρ μέσα, εικόνες κτλ., τότε πια ζούμε την ζωή του Χριστού, ουσιαστικά ζούμε τον Παράδεισο. Και αυτό χρειάζεται να καλλιεργήσει η Εκκλησία μας και να καλλιεργήσει ο καθένας μας μέσα στην Εκκλησία. Να κοιτάξει τον άλλον στα μάτια και να χασομερίσει κοντά του. Ναι, αυτό είναι που μας κάνει πάντως. Είναι το αποκάρωμα, αλλά πώς γίνεται να τρέχουμε όλη μέρα και ουσιαστικά να μην κάνουμε τίποτα και να μην έχουμε βοηθήσει και κανέναν άνθρωπο? Ναι, πάντα τον εαυτό μας, γιατί ξέρετε, ας πούμε ένας άνθρωπος που έχει καημό με τον αθλητισμό ή ένας που έχει καημό με τα τραγούδια τα σύγχρονα, ας πούμε αυτά, ξέρει ότι θα διασκεδάσει, δηλαδή θα ξεχάσει τη δυστυχία του για μια ώρα, δυο, τρεις θα τον ξεχάσει, αλλά μέσα του θα δουλεύει η δυστυχία και θα τον ειδοποιεί διαρκώς
όπως λέει ο Αισχύλος, στάζει και ενθ ύπνο μνησιπίμων πόνος. Και μέσα στον ύπνο μας ακόμα όταν κοιμούμαστε, στάζει ο πόνος μέσα στην καρδιά μας, σε ένα δηλητήριο που στάζει μέσα εκεί διαρκώς, που θυμίζει τα βάσανά μας μνησιπίμων. Λοιπόν, τα ξέραν οι αρχαίοι και τα ξεχνάμε εμείς, καταλάβατε. Και ένας, ας πούμε, άνθρωπος που ζει μέσα στον κόσμο, σου λέει, εγώ κύριε είμαι μουσικός, κάνω ωραίες συμφωνίες, ό,τι κάνουν οι μουσικοί, τραγουδάνε εδώ εκεί και θριαμβεύω. Και άμα του πει κανείς, και τι θα πει? Και δεν έχει να πει τίποτε έξω από αυτό. Είναι δηλαδή, κάθε τρόπος ευτυχίας είναι ένα ναρκωτικό, το οποίο σε κάνει όση ώρα το χρησιμοποιείς να ξεχνάς το μεγάλο σου βάσανο. Ποιο είναι το μεγάλο βάσανο? Είναι ο θάνατος. Είναι η αγάπη. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου θέλει να ζήσει, να μην πεθάνει, και θέλει να ζήσει μέσα σε μια αγάπη ατελείωτη. Ό,τι κάνουμε στον πολιτισμό μας δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το μόνο αίτημα της ψυχής του ανθρώπου. Δεν έχει άλλο αίτημα. Σκεφτείτε, και το γνώρισαν αυτό, το έμαθαν οι αρχαίοι Έλληνες και έζησαν την πίκρα του. Όλος ο Τροϊκός πόλεμος πού κατέληξε? Σε μια κολοσιαία αποτυχία. Ακόμη και οι Μυδικοί πόλεμοι πού κατέληξαν? Το 480 σώσαμε την Αθήνα και το 404 τη χαντακώσαμε. Δηλαδή όλη η παλικαριά, το θαύμα, το μεγαλείο, η αρετή των μαραθωνομάχων και των σαλαμινομάχων, κράτησε την Αθήνα ελεύθερη, αλλά όχι καλή, γεμάτη κακίες και σφαγές, για 70 χρόνια, ας πούμε, για 80 χρόνια. Αυτό ήταν όλο. Ό,τι κάναμε, λέτε, το κάνουμε, ας πούμε, το ναρκωτικό που παίρνουμε, ας πούμε, για να ευτυχούμε, είναι γιατί φοβόμαστε το θάνατο. Βεβαίως. Αυτό είναι μεγάλο και πράγμα. Και οι αρχαίοι και οι νέοι. Ο Διονύσης Σολωμός έχει ένα στίχο ελεύθερο που έχει γράψει και λέει, «Δεν το ξέρα να είναι η ζωή μέγα καλό και πρώτα». Ναι, αυτό. Και ο Αισχύλος πριν από 2.500 χρόνια να λέει ότι οι άνθρωποι θέλουν θανάτου άκος και γύρα ως άλκαρ. Είναι το μόνο τους πρόβλημα, να γλιτώσουν το θάνατο και τα γιατιά. Σε αυτά δεν ανταποκρίνεται κανένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί ο πολιτισμός για να σκαρώσει την ευτυχία των ανθρώπων. Για σκεφτείτε, κανένα. Το λέει ο Χριστός με τον πλούσιο που δεν είχε που να βάλει τα αγαθά του, έκανε τεράστιες αποθήκες και του είπε, και δεν λέει ποιος του το είπε, γιατί δεν του το είπε ο Χριστός, ο Θεός ο ίδιος, τον άφησε να του τα πούν τα πράγματα που τα πίστευε. Και λέει, άδεοι, τι μας σας τίνιεστε, για ποιον είναι αυτά? Σε αυτό δεν μπορεί να απαντήσει καμιά φιλοσοφία και καμία πολιτική. Κανένας άνθρωπος στον κόσμο δεν μπορεί να απαντήσει τι είστε, ποιανού θα είναι, για ποιον θα είναι αυτά που ετοίμασε ο κάθε πλούσιος. Ο μηδενισμός τι λέει για όλα αυτά, ας πούμε ο Νίτσε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που... Ο μηδενισμός είναι προχωρημένος κατά ένα, ας πούμε, σκαλάκι και λέει, ναι, έτσι είναι όπως θα λέει ο Γανωτής, αλλά δεν υπάρχει ελπίδα να αλλάξουν, και έτσι ας καθίσουμε εδώ αποκαρωμένοι, σαν έχεις κάποιος ρίγος και δεν θέλει να κουνηθεί, να μην το νιώσει, ναι, ώσπου να ψοφήσουμε. Και έβαργεσαι. Και κάποιος γέροντας 85 χρόνων μάλιστα, όταν του είπα κάτι εγώ σχετικό, λέει, και ποιος ήρθε από εκεί
δηλαδή από τον άλλον κόσμο να μας τα πει, κανένας. Άρα δεν ξέρουμε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο θεμελιώνουμε τον μηδενισμό. Ναι, και έχουν γραφτεί πολλά από φιλοσόφους μηδενιστές που τα λένε. Αλλά ουσιαστικά βλέπεις ότι αυτά που λέγανε οι μηδενιστές ή ο Νίτσε, ας πούμε, δεν διαφέρουν πολύ από αυτά που λένε κάποιοι σημερινοί διανοητές. Που δεν είναι βέβαια άνθρωποι. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Ναι. Εμείς θα κάνουμε προσευχή και να δούμε Θεέ μου να ανοίξει ένα λούκι μέσα από το σκοτάδι, ένα λούκι φωτός. Να μπορούμε να δούμε παραπέρα από αυτή τη ζωή. Οπότε και αυτή τη ζωή στα προσωρινά συναπαντήματα που τα λέμε ευτυχία, και αυτά θα φωτιστούν. Γιατί θα αποκτήσουν προοπτική αιωνιότητες. Για ποια συναπαντήματα μιλάτε? Κοιτάξτε, η ζωή έχει περιπέτειες. Και περιμένουμε κάτι καινούργιο να έρθει από κάθε περιπέτεια. Εμείς βλέπουμε γύρω μας το σκοτάδι που κλείνει τη ζωή και μηνάει σε όλους ότι, ξέρετε, δεν βγαίνετε παραπέρα από εκεί που είσαστε. Μπεδεύεστε άδικα. Τα συναπαντήματα της ζωής όμως που μας έρχονται και μας συγκλονίζουν, τα διάφορα εξωτερικά στοιχεία, οι πειρασμοί μας, οι προσφορές μας, οι ευτυχίες μας, όλα αυτά βρίσκουν δικαίωση μόνο έξω από αυτή τη ζωή. Μέσα σε αυτή τη ζωή βρίσκουν μικρές δικαιώσεις, τα θετικά από αυτά, αλλά σύντομες που δεν μπορείς να τις αναγάγεις στο απόλυτο. Ας πούμε κάποιος αποκτάει μια περιουσία. Είναι μια ευχαρίστηση να την έχει. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι περαστικό, κάτι βιαστικό, κάτι που αφήνει την ψυχή με ένα αίσθημα έλλειψης μεγάλης. Και μάλιστα όσο πιο μεγάλη είναι η επιτυχία, τόσο πιο μεγάλη είναι η αίσθηση της έλλειψης. Και αυτό που, ας πούμε, το συναπάντημα της μητέρας με το παιδί της, δηλαδή σε αυτή τη ζωή συναπαντήθηκαν, και είναι μεγάλη ευτυχία για τη μάνα το παιδί της. Μπορούμε να το θεωρήσουμε και αυτό κάτι βιαστικό? Βέβαια, γιατί το παιδί αυτό το χάνει κάποτε. Πρώτα-πρώτα, μόλις περάσει την εφηβική ηλικία, δημιουργεί τείχος γύρω του και η μάνα του δεν μπορεί να το πλησιάσει, να το χαρεί. Δύσκολα το χαρεί και πρέπει να παρακολουθήσει και όλες τις περιπέτειες του παιδιού, τα δράματα, και ανεβείτε πάνω σε ένα ψηλό βουνό στις Άλπεις να δείτε κάμποσα εκατομμύρια παλικάρια των 20 χρόνων ξαπλωμένα χάμου, πεθαμένα από τους πολέμους. Πώς μπορεί να κρατήσει τη χαρά της μητρότητας μια μάνα? Πώς μπορεί να την εξασφαλίσει? Δεν μπορεί να την εξασφαλίσει. Ενώ τη χαρά της προσευχής που την κάνει να ελπίζει το καλύτερο για τα πάντα, δεν θα τη χάσει ποτέ. Κύριε Γανωτή, να σας ευχαριστήσουμε για όσα όμορφα μας είπατε και σήμερα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Γεια σας. Χαίρετε. Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής και μας μίλησε για τους χριστιανούς, πώς είναι όταν λιποθυμούν, πώς να παρασταθεί στον πονεμένο είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι της ψυχής, και πώς βέβαια αυτό το συγκλονιστικό, η ευτυχία είναι στην παρέα. Όταν λέει στην παρέα, είναι στο συνάνθρωπο. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε θηρία. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όσα μας είπε. Ευχαριστούμε και εσάς για την αγάπη σας και τα πολλά μηνύματά σας. Κυρία Βλάχου από Καλυθέα, κυρία Δήμου από Κοροπή, Ρέτσι από Σεπόλια, κυρία Μαρίνα από την Πάρο, να είστε καλά. Στον φίλο Νίκο από τα Καλύβια, πολλές ευχές. Και στην κυρία Τριάντη από το Χαλάνδρι.
Η σειρά των βιβλίων τώρα των εκδόσεων Άθος Παιδικά, οι ασυρματιστές του Θεού, περιλαμβάνει πολύ όμορφα και ποιοτικά βιβλία για τα παιδιά μας. Σας θυμίζουμε το βιβλίο της Κατρίνας Μουρίκη, Άγιος Λουκάς, ο Ιατρός και Ποιμένας, με εικονογράφηση του Σπύρου Γούση, ένα βιβλίο που ήδη τα δικαιώματά του ζητήθηκαν από τις εκδόσεις του εξωτερικού. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305. Άγιος Λουκάς, ο Ιατρός και Ποιμένας, της Κατρίνας Μουρίκη. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.